Αρκετά σημαντικά ζητήματα υπάρχουν στην τροπολογία που κατατίθεται στη Βουλή από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ένα από αυτά αφορά και τον προσωρινό χαρακτηρισμό ως πεζόδρομων τοπικών οδών με αυξημένη κίνηση πεζών και συγκεντρωμένες χρήσεις εστίασης προκειμένου να εξασφαλιστεί ο απαραίτητος χώρος τραπεζοκαθισμάτων και για την ασφαλή κίνηση πεζών. Το θέμα αυτό απασχολεί ιδιαίτερα την πόλη της Ζακύνθου, ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Θα πάρουμε θέση πάνω σε αυτό στο επόμενο συμβούλιο, όπου θα κάνουμε την ερχόμενη Τρίτη, αλλά μέχρι στιγμής συμφωνούμε πάνω σε αυτό, αν βέβαια τηρούνται όλοι οι κανόνες των υγειονομικών πρωτοκόλων από τις επιχειρήσεις για τους πολίτες και τους πελάτες και βεβαίως να υπάρχει προσβασιμότητα στους πεζούς και στους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. Για τον Δήμο Ζακύνθου την πρώτη προτεραιότητα έχει ο πεζόδρομος της Αλεξάνδρου Ρώμα, ο οποίος επί σειρά ετών ταλαιπωρεί τους επιχειρηματίες. Αφού τον περισσότερο καιρό χρησιμοποιείται ως δρόμος και για λίγους μόνο μήνες ως πεζόδρομος. Πρέπει να γίνουν δύο μελέτες. Η μία είναι της σήμανσης και η άλλη του συγκοινωνιακού. Προχωράνε. Πιστεύω το άμεσο διάστημα, φέτος δεν προλάβουμε, το άμεσο διάστημα θα είναι πεζόδρομος η Αλεξάνδρου Ρώμα. Θα μπορούσε να υλοποιηθεί και στη Ζάκυνθο από τη στιγμή που είναι ένας δρόμος που είναι αυξημένης ανάγκης. Οι ίδιοι οι επιχειρηματίες της εστίασης τόνισαν ότι θα πρέπει να γίνουν ενέργειες να βοηθηθούν τα καταστήματα και σημείωσαν ότι αυτό που αναφέρει η τροπολογία είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Τώρα νομίζω ότι είναι ευκαιρία να πατήσουν πάνω σε αυτή την κρίση και να διορθώσουν κάποια πράγματα. Το νησί μας έχει πολύ μεγάλη δυναμική, είναι ένα πανέμορφο νησί και δυστυχώς από αυτό δεν κάνουμε τα αυτονόητα. Τα αυτονόητα τι είναι, να έχει ένα νησί. Ένα πεζόδρομο. Ο πεζόδρομος είναι νούμερο ένα πηγή κίνησης στο νησί. Δηλαδή δεν μπορεί να έχει μια αγορά και να μην έχει πεζόδρομο. Προφανώς είναι μια καλή κίνηση και μακάρι να δοθεί η δυνατότητα να μπορούν να συνεργαστούν οι υπηρεσίες και οι φορείς και να δοθεί περισσότερος χώρος. Προφανώς να σεβαστούμε και τους πεζούς και τους ανάπηρους, αλλά και στην εστίαση και στις επιχειρήσεις να δοθεί περισσότερος χώρος. Στην τροπολογία δίνεται επίσης η δυνατότητα στους Δήμους να δημιουργούνται προσωρινοί διάδρομοι κίνησης πεζών, προσωρινοί ποδηλατόδρομοι και περιοχές ήπιας κυκλοφορίας σε τοπικές οδούς ή σε περιοχές κατοικίας.